Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Bella News, σας καλωσορίζω σε μια νέα ακόμα διαδικτυακή εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσουμε την Bella News αλλά και θα σχολιάσουμε τα νέα της εβδομάδας που έφυγε. Μια εβδομάδα η οποία σημαδεύεται με την κακοκαιρία την οποία είχαμε και στην Bella, με τις βροχοπτώσεις, τις χιονοπτώσεις, τον αποκλεισμό ενός λεωφορείου με 40 άτομα πάνω στον Άγιο Αθανάσιο και την επέμβαση την οποία έκανε η Περιφερειακή Ενότητα πέρασε και τον επεγκλωβισμό των πολιτών, ένα θέμα το οποίο μεταδόθηκε πρώτα και αποκλειστικά στο Bella News και το οποίο μετά μέσα από το Bella News μεταδόθηκε και στα υπόλοιπα site της Ελλάδος και όχι μόνο. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, το Bella News είναι ένα site, ένας ειδησιογραφικός όμιλος ο οποίος παράγει ειδήσεις. Δυστυχώς βέβαια κάποιοι πήραν τις πληροφορίες από εμάς και τις παρουσίασαν για δικές τους. Υπάρχουν αυτά και στο διαδίκτυο και στη δημοσιογραφία. Δεν είναι κακό βέβαια, συμβαίνουν. Εκτός όμως από αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε πάνω στον Άγιο Αθανάσιο, είχαμε αρκετά προβλήματα σε περιοχές της Ανατολικής Αλεμοπίας με την κακοκαιρία, με την πτώση του ρεύματος, με τους δρόμους που ήταν πάρα πολύ ολισθηροί, ένα πρόβλημα χρόνιο και ένα πρόβλημα δεδαλώνης. Είναι το θέμα του ρεύματος, καθώς σε κάθε κακοκαιρία η Ανατολική Αλεμοπία και η Αρδαία πολλές φορές βυθίζονται στο σκοτάδι. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Δεν νοείται εν έτη 2024 βαδίζουμε να μένουν άτομα στο σκοτάδι και να μην έχουν ρεύμα, να μην έχουν θέρμανση. Δυστυχώς, η ΔΔΕ πρέπει να ρίξει ενδιαφέρον και για την περιοχή μας και να λύσει αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Στην Αλεμοπία, και μια που αναφέρθηκα στην Αλεμοπία, έχουμε και τη μετάβαση, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή στη νέα Δημοτική Αρχή του Νίκου Παρουτόγλου. Και ο νέος δήμαρχος, ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος μαζί με συνεργάτες του, βρέθηκε στο Δημαρχείο Αλεμοπίας, συνάντησαν τον ενεργεία δήμαρχο, τον Χρήστο τον Μπάτση, και ενημερώθηκαν εκτενώς και από τον δήμαρχο αλλά και από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Αλεμοπίας, για όλες τις μελέτες που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, για τις χρηματοδοτήσεις, για τα προγράμματα, ώστε να έχουμε μία ομαλή μετάβαση από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή στη νέα Δημοτική Αρχή. Βέβαια, εκτός από την Αρδαία, αλλαγή Δημαρχίας της Δημοτικής Αρχής έχουμε και στην Έρεσα και στη Γιαννητσά, όπου εκλέχτηκε στο ΜΕΝ Δήμο Πέλλας ο Στάθης ο Φουντουκίδης, στο ΔΕ Δήμο Έρεσας ο Γιάννης Τσεπκετζής, και μπορείτε να διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο υπάρχει στην Bella News αυτή της εβδομάδος, με θέμα τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν οι νέοι δήμαρχοι. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι δήμαρχοι οι οποίοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου έχουν καλές προθέσεις και θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο της Πέλλας, τους δημότες τους, θέλουν να αφήσουν έργο, θέλουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, θέλουν να αφήσουν το δικό τους στίγμα στην κοινωνία που τους εξέλεξε, τους τίμησε και τους ψήφισε με τόσο μεγάλο ποσοστό. Και μια που μιλάμε για την Έρεσα, να μείνουμε στην Έρεσα, όπου την Κυριακή διοργανώθηκε ένα μεγαλειώδης συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητήριο με θέμα τη διάσωση του νοσοκομείου Έρεσας. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι το νοσοκομείο της Έρεσας, αλλά και το νοσοκομείο Γεννητσών και τα κέντρα υγείας τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμιστεί. Η δημόσια υγεία νοσεί. Και όταν λέμε νοσεί, βρίσκεται, μπορούμε να πούμε, στην εντατική. Γιατί το νοσοκομείο Έρεσας δεν έχει εντατική, δεν έχει ΜΕΘ. Υπάρχουν συγχωνεύσεις ανάμεσα στις κλινικές των δύο νοσοκομείων, υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς, οι υπηρεσίες στα νοσοκομεία βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η ανάγκη να στηριχθεί η δημόσια υγεία στην Πέλλα και ειδικά τα νοσοκομεία Έρεσας και Γεννητσών είναι επιτακτική. Είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτό διατυπώθηκε και στο συλλαλητήριο το οποίο διοργάνωσε η Επιτροπή Νοσοκομείων ΣΟΣ, συμπλατεία των μικρών καταρρακτών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω,
δεν είχαμε συμμετοχή των κυβερνητικών βουλευτών, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματα στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και να διεκδικήσουν λύσεις. Βρέθηκε στο συλλαλητήριο η βουλευτής της αντιπολίτευσης, η κυρία Θεοδόρα Τζάγκρη, η οποία απέφθινε χαιρετισμό και μίλησε για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά και για τις ερωτήσεις τις οποίες κατέθεσε. Βρέθηκαν δύο βουλευτές, ένας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ένας της Νίκης από γειτονικούς νομούς. Βρέθηκε ο νέος δήμαρχος Έρεσας, ο κύριος Γιάννης Τσεπκετζής, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό και αυτός με τη σειρά του ζήτησε τη στήριξη του νοσοκομείου. Μιλήσανε γιατροί, μιλήσανε οι φορείς της πόλης της Έρεσας, βρέθηκαν εκπρόσωποι και από τη Νέα Δημοτική Αρχή Αλμοπίας, ο κύριος Γιώργος Χατζηδημητριάδης, ο οποίος δουλεύει εκεί στο Κέντρο Υγείας της Αρδαίας και είναι νοσηλευτής, μετέφερε τα προβλήματα που υπάρχουν και στο Κέντρο Υγείας της Αρδαίας, όπως υπάρχουν προβλήματα και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας του νομού. Δυστυχώς η δημόσια υγεία υποβαθμίζεται. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τα τελευταία μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση, οι ανασφάλιστοι θα μένουν εκτός του ΕΣΥ. Θα πεθαίνουν άτομα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κομματικό. Τους αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Όλοι θέλουμε μια καλή δημόσια υγεία. Θέλουμε νοσοκομεία τα οποία παρέχουν υψηλού επίπεδου παροχές υγείας. Μάλιστα και ο Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Ερμοπίας, ο κύριος Ιωήλ, έστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και ζητάει τη στήριξη των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της Πέλας. Ως καλός πνευματικός ποιμένας που είναι, ενδιαφέρθηκε για το ποιμνιό του, το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε παροχές υγείας. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει τα νοσοκομεία να στηριχθούν, είναι το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα όλων, ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως θέσης. Είτε είσαι στην αυτοδιοίκηση, είτε είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να διεκδικείς υψηλές παροχές υγείας. Έχουμε και άλλα προβλήματα στην Πέλα. Έχουμε τον δρόμο, έχουμε το αγροτικό. Όμως η υγεία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Σημαντικό πρόβλημα αυτής της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, που αναδείχθηκε στην επικαιρότητα είναι και το θέμα της εστίασης. Είχαμε μάλιστα και το συλλαλητήριο στην Έδεσα, με το οποίο οι επαγγελματίες της πόλης φώναξαν και διαμαρτυρήθηκαν για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο τους εξαντλεί κυριολεκτικά. Ένα νομοσχέδιο το οποίο κρίνεται ως αντιλαϊκό και ένα νομοσχέδιο το οποίο δείχνει ότι δυστυχώς το κράτος μας δεν έχει συνέχεια. Δεν έχει συνέχεια στη φορολογία, άλλοι λέμε τη μία μέρα, άλλα εφαρμόζουμε την άλλη μέρα. Και βέβαια, όπως διαμαρτύρονται πάρα πολύ, η κυβέρνηση δεν είχε ανακοινώσει προεκλογικά ότι σκοπεύει να φέρει αυτό το αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και υπαρπάζει τον κόπο των επαγγελματιών. Γι' αυτό οι επαγγελματίες της Έρεσας αλλά και της Πέλας διαμαρτυρήθηκαν. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, για να μεταφέρουμε τις ανησυχίες και τις αγωνίες των πολιτών της Πέλας και όχι μόνο. Τέλος, στην Πέλα News αυτής της εβδομάδας, όπως κάθε εβδομάδα, μπορείτε να διαβάσετε θέματα που αφορούν την περιοχή των Γιαννητσών και του ευρύτερου Δήμου Πέλας, την περιοχή της Χίδρας, αθλητικά, συνεντεύξεις. Έχουμε πάρα πολύ πλούσια ειδησιογραφία όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα στις 24 σελίδες της Πέλας News. Αλλά βασικό θέμα, το ξανατονίζω, παραμένει το νοσοκομείο και το βροντερό όχι που ακούστηκε στην υποβάθμιση του νοσοκομείου Έρεσας. Αυτά λοιπόν, εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε έγκυρα και έγκυρα μέσα από το pelanews.gr. Μπορείτε να βλέπετε τις διαδικτυακές μας εκπομπές στο web του Pela News, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Αλλά να πάρετε αύριο την εφημερίδα και να διαβάσετε τα νέα της Πέλας από την έγκυρη εβδομαδιαία εφημερίδα την Pela News. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα με όλες τις εξελίξεις από τον νομό μας και όχι μόνο. Γεια σας!